Απότομα χτυπήματα, γρήγορες κινήσεις, επώδυνη μάχη σώμα με σώμα. Αυτό είναι το Muay Thai και βρεθήκαμε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο γυμναστήριο του κυρίου Μαγκαμή, για να το μάθουμε καλύτερα. Εδώ που αθλητές και αθλήτριες προπονούνται στην παραδοσιακή πολεμική τέχνη της Ταϊλάνδης. Το Muay Thai είναι ένα άθλημα από Ταϊλάνδη, είναι παραδοσιακό ταϊλαντέζικο άθλημα, αλλά σήμερα παντού το αρέσουν και το κάνουν. Είναι πολύ εύκολα μπορείς να μάθεις. Δεν είναι δύσκολα σαν άλλο άθλημα που να κάνεις φόρμες και αυτά. Απλά πιο ωραία για αυτό άμυνα. You were that foundation, never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see. Τι χτυπήματα περιλαμβάνει το Muay Thai? Το Muay Thai περισσότερα χτυπήματά του είναι με γόνατο, αγωνιά και με το low kick και χτυπάμε περισσότερα με το καλάμι πόδις μας. Είναι πιο δυνατά χτυπήματα έχει και αγωνιά. Εδώ στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουν το άθλημα? Εντάξει, τα τελευταία χρόνια γνωρίζονταν, αλλά όχι τόσο πολύ. Περισσότερα προπονητές ήρθαν από άλλο άθλημα, αλλά εντάξει, ακόμα τέλει χρόνο μέχρι να μάθουν πολύ καλά για το άθλημα. Διοργανώσεις, αγώνες, τουρνουά συμβαίνουν στην Ελλάδα, γίνονται? Γίνεται, αλλά μέσα στο άλλο ομοσπονδία. Αλλά έχουν και ένα κομμάτι Thai boxing μέσα. Παίζουν και με το σύστημα Thai boxing. Αλλά έχουν πολλά πράγματα. Τώρα έχουμε αγώνες με αυτά τα ομοσπονδία που έχουμε εδώ, με ελληνική ομοσπονδία. Εντάξει, έχουν αγώνες. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το Muay Thai? Ένα χρόνο και κάτι, ένα χρόνο και δύο μήνες περίπου. Τι σε έκανε να επιλέξεις το Muay Thai αντί για κάποιο άλλο? Έκανα κάποια άλλα αθλήματα, τα πιο πολλά βασικά. Και μου άρεσε πιο πολύ γιατί με βοηθάει και έξω στον δρόμο άμα κάποιος έρθει να με κλέψει ή οτιδήποτε, γι' αυτό άμυνα στον δρόμο. Και θέλω να κατέβω και σε αγώνες, θέλω να το προχωρήσω όσο πιο πολύ μπορώ, μου αρέσει πολύ. Τι σε αρέσει πιο πολύ στο Muay Thai? Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όσο περνάει ο καιρός μαθαίνω όλο και πιο πολλά πράγματα, νιώθω πιο σίγουρος για τον εαυτό μου, όπως σας είπα, αυτό που μπορεί να συμβεί κάτι έξω οτιδήποτε, και μου αρέσει το ότι μπορώ να είμαι πάνω από κάποιον άλλον σε ένα καυγά ή σε οτιδήποτε. Βασικά όχι τόσο πολύ για τον δρόμο, αλλά όσο για τους αγώνες και για όλα αυτά. Οι προπονήσεις των αθλητών τι περιλαμβάνουν? Κάνουμε ζέστημα και μαθαίνουν τεχνική, κάνουμε fitness περισσότερα, έχουμε καλό fitness μέσα αυτά και αυτό άμενα ακριβώς. Το γυμναστήριο εδώ έχει 3 προπονήσεις την ημέρα. Εγώ όσο πλησιάζουν οι αγώνες θέλω να έρχομαι πιο πολύ 2 προπονήσεις την ημέρα. Περιλαμβάνουν το ζέσταμα, κάποια τεχνική, το sparring που είναι ελεύθερο μέσα στο ring για να μάθουμε να ανταπεξέλθουμε πώς είναι στους αγώνες και όλα αυτά. Είναι πολύ καλή προπόνηση, πάρα πολύ καλή προπόνηση. Βοηθάει φυσικά, φυσική κατάσταση σε πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι τώρα, τι σε αρέσει, τι σε κρατάει στο Muay Thai? Η προπόνηση που είναι εξίσου σκληρή με του Παγκρατίου. Είναι κοντά στη δουλειά μου, μπορώ να προπονούμε, να έρθω να εκτονώνομαι και να μαθαίνω ακόμα μια πολεμική τέχνη. Με κρατάει σε φόρμα, το σώμα μου να είναι υγιή και να μπορώ να συμπεριφέρω με ανθρώπινους υπόλοιπους όταν είμαι έξω. Γιατί τα πράγματα είναι λίγο πιεσμένα αυτόν τον τελευταίο καιρό. Πόσες φορές κάνεις προπόνηση την εβδομάδα? Εγώ κάνω 2 φορές. 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Αν προλάβω λόγω της δουλειάς. Σε κάποιον που θα ήθελε ενδεχομένως να το δοκιμάσει, να το κάνει τώρα, τι συμβουλές θα του δίνατε? Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να πω στους κόσμους που θα έρθει εδώ, στους αθλητές μου, και να κάνουν το άθλημα τον αυτό το. Να αγαπάνε το άθλημα που κάνουν. Η φυσική κατάσταση δεν θέλει χρόνο ούτε ηλικία. Δεν θέλει. Όποτε μπορείς να ξεκινήσεις το Muay Thai και είναι εύκολα μέχρι να μάθεις. Ως αθλητής, ως κάποιος που κάνει και ασχολείται με το Muay Thai, τι θα έλεγες σε αυτούς που ίσως θα θελήσουν να δοκιμάσουν και αυτοί τον εαυτό τους, τις δυνάμεις τους στο Muay Thai? Θα έλεγα πάνω απ' όλα να μην φοβηθούν, γιατί ακούω από πάρα πολλά παιδιά ότι ξέρω εγώ μπορώ να πάω και να χτυπήσω και όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είναι απόλυτα ασφαλές το άθλημα, ειδικά με το δάσκαλο που έχουμε εδώ, με την εμπειρία που έχει. Και να το κάνουν, να το ξεκινήσουν, γιατί θα τους βοηθήσει σε όλα αυτά που είπα και σε ακόμη περισσότερο. So one last lie, I can see the
Thai Boxing Union, σχολή Muay Thai του παγκόσμιου πρωταθλητή Mo Magami, εγκεκριμένου μέλους της International Street Fight Union, στη Θεσσαλονίκη, Τολεμαίων 36.